Σοκάρουν οι συνεχείς καταγγελίες που έρχονται στο φως για τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στα Χανιά, την ώρα που η εισαγγελική έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είδα 30 θανάτους γερόντων σε 8 μήνες, καταγγέλει στον Αντένα πρώην εργαζόμενη της μονάδας. Δεν αντιλήφθηκα τίποτα. Κι εγώ εδώ μέσα είμαι. Δεν είμαι αλλού μακριά. Έχω μείνει κατάπληκτη. Γιατί είναι όλα αναλυθείς. Ουδέποτε έχουμε κακοποιήσει. Ποτέ δεν έχουμε χτυπήσει. Την ώρα που διοίκηση και προσωπικό του οίκου Ευγυρίας επιμένουν να μιλούν για σκευωρία και ανυπόστατες καταγγελίες, προσκαλώντας τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς να δείξουν τους χώρους του Ιδρύματος, συγγενείς θυμάτων που έχουν προσφύγει στις αρχές και έχουν καταθέσει τα βασανιστήρια των δικών τους ανθρώπων, ζητούν να γίνει έλεγχος στα υπόγεια του Ιδρύματος. Εκεί, καταγγέλουν, φυλάσσονται όσοι δεν δίνουν υψηλά μισθώματα. Η μητέρα της Σοφίας είχε μια αναπηρική σύνταξη 650 ευρώ και γι' αυτό το ποσό έφτασε η μητέρα της να δένεται και να ναρκώνεται, όπως έχει καταγγείλει με κατάθεσή της στην ασφάλεια Χανίων, για να μην απασχολεί το προσωπικό. Όσοι είναι στην πάνω μεριά της κλινικής στον πρώτο όροφο περνάνε πολύ καλά γιατί ακριβοπληρώνουν. Όσοι είναι στο υπόγειο που δεν έχουν πολλά χρήματα περνάνε εκεί το μαρτύριο. Δεμένοι, σκελετωμένοι. Η 60χρονη μητέρα της Σοφίας, χωρίς παθολογικά προβλήματα, μπήκε στο γεροκομείο τον Οκτώβριο του 19 και πέθανε 8 μήνες αργότερα, σκελετωμένη από ανακοπή καρδιάς. Οι συνθήκες ήταν αθλίες για όλους εκεί κάτω στο υπόγειο. Οι πιο πολλοί ήταν δεμένοι στα καρότσια στο διάδρομο και ήταν όλοι με τα κεφάλια κάτω. Η μητέρα μου την έβαλα όρθια και περπατούσε και μιλούσε και την βρήκα σε καρότσι δεμένη, να μην έχει επικοινωνία καθόλου με το περιβάλλον. Σε ένα που πληρώνεις 1500 θα έχεις και τη διπλή μερίδα σου. Θα έχεις τελείως διαφορετική μεταχείριση από αυτόν που πληρώνει 700. Ακόμα και τα οικονομικά του οίκου Ευγυρίας ερευνούν οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ύστερα από τις καταγγελίες ότι τρόφιμοι του Ιδρύματος με άνοια υπέγραφαν έγγραφα. Πρώην εργαζόμενοι υποστήριξαν ότι μέσα σε 8 μήνες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 25 φιλοξενούμενοι ηλικιωμένοι, ενώ κατήγγειλε ότι είδε ηλικιωμένους να υπογράφουν με τη βία μεταβίβαση περιουσίας εργαζομένους της δομής, παρουσία αστυνομικών που καλούνταν ως μάρτυρες. Βλέπαμε αστυνομικούς να πηγαίνουν έρχονται σαν μάρτυρες και οι γέροι με άνοια, το τονίζω, αυτούς που τους λέγαν τρελούς εκεί μέσα και με άλλα ονόματα εξυβριστικά και υπογράφαν έγγραφα. Όταν λοιπόν ρωτούσαμε τι υπογραφή βάζει, γιατί πιάναν και το χεράκι του και τον βοηθούσαν να υπογράφει και δεν μας λέγαν ποτέ φυσικά. Οι νομικοί σύμβουλοι της δομής πάντως κατέθεσαν υπομνήματα στην εισαγγελία Χανίων και τον Άριο Πάγο. Ζητούν να γίνει σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και να παραμείνει μυστική η προανάκριση. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Δημήτρη Παρδαλάκη, ο οποίος είχε τη μητέρα του στο γυροκομείο στη Σούδα το 2020. Κύριε Παρδαλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πείτε μου εσείς τι διαπιστώσατε για τη λειτουργία του συγκεκριμένου γυροκομείου. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που διαπίστωσα είναι στο δικό μου άνθρωπο. Τώρα τη λειτουργία του Ιδρύματος, τι να σας πω, αυτό δεν μπορείς να το πεις. Δεν μπορείς να μπεις. Πέσαμε σε μια περίοδο που ήταν λόγω κορονοϊού. Εμείς την πήγαμε αρχές Μαρτίου και μετά από 5 μέρες δεν μπορούσαμε ούτε να την επισκεφτούμε. Μπαίναμε, δηλαδή τη βλέπαμε απ' έξω, από την είσοδο. Η ίδια τι σας έλεγε για το πώς περνούσε εκεί? Κοίτα, η ίδια δεν μας έλεγε. Δεν ξέρω, λόγω φοβίας δεν ξέρω. Αλλά όταν έχεις ένα δικό σου άνθρωπο το ξέρεις. Από τη στιγμή που το ξέρεις, βλέπεις και πώς συμπεριφέρεται. Όταν τον πας κάπως για να περάσει καλά, έτσι, για όσο ζήσει ο καθένας μας και οι γονείς μας και όποιος και αν είναι αυτός, βλέπεις τη διαφορά του. Γιατί γνωρίζεις έναν άνθρωπο. Και εγώ αυτό αντιμετώπισα, αυτό έβλεπα. Δηλαδή φοβία, έβλεπα ότι μιλούσε πολύ αργά, ενώ είχε πλήρη διάβγεια πιο πριν. Και εγώ αυτό που με έκανε και δηλαδή πονηρεύτηκα και την πήρα ήταν ότι λόγω δουλειάς έπαιρνα απογευματινές ώρες. Έπαιρνα δηλαδή 7, 6,5. Πήρα μία μέρα, μου είπανε κοιμάται. Πήρα δεύτερη, κοιμάται. Την τρίτη απέτησα να μιλήσω. Οπότε μου τη δώσανε. Την ξυπνήσανε, δεν ξέρω τι. Κάντε με αναγνώριζε στο τηλέφωνο. Και με μια πολύ αργή φωνή. Εκεί πονηρεύτηκα. Έφυγα λοιπόν από το χωριό και πήγα στο ίδρυμα βράδυ.
και έκανα επίσκεψη. Με το έτσι θέλω, δηλαδή με τον τζαμπουκά μπήκα. Και εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, καν δεν μπορούσε να μιλήσει. Τις έδιναν ίσως κάποια φάρμακα, κύριε Παρδαλάκη. Κοιτάξτε, εμείς τότε δεν το γνωρίζαμε. Μετά όμως που βγήκε εγώ, γιατί εγώ τότε όταν πήγα Παρασκευή αξέχαστα και λέω θα μου την ετοιμάσετε, Δευτέρα πρωί θα έρθω να την πάρω. Δευτέρα πρωί λοιπόν που πήγα, μου είπε και εκεί η διευθύντρια, είχε κάποια κατάκριση, η οποία είχε μια πληγή μεγάλη, η οποία χειρουργήθηκε μετά, δηλαδή το καθαρίσαμε εκεί, γιατί είχε αρχίσει και έπαιρνε μόλις, και ακόμη δηλαδή και τώρα ταλαιπωρούμαστε με αυτή την κατάκριση. Και από εκεί και μετά που βγήκε, τις κάναμε γενικές εξετάσεις, είχε πλήρη ασυτεία, είχε πλήρη αφυδάτωση, είχε πάρει δηλαδή μετά που είδαμε και το άμκα της μέσω κάποιου γιατρού, φάρμακα τα οποία δεν τα είχε πάρει πιο πριν στη ζωή της. Και από εκεί και πέρα τι άλλο να πω. Έχετε ενημερώσει τις αρχές, έχετε κάνει κάποιες ενέργειες? Όχι, εμένα με ειδοποιήσανε να πάω, δεν έχω πάει λόγω δουλειάς, δεν έχω βρει την ευκαιρία να σας πω, γιατί σχολάω τέτοια ώρα, δεν έχω πάει ακόμη. Θα πάτε όμως? Θα πάω, με αυτά που γίνονται θα πάω, τουλάχιστον σε αυτά τα ιδρύματα, όποιος πάει, είτε γονείς είναι είτε αδέρφια, τουλάχιστον να περνάνε καλά, δεν πας σε ένα δικό σου άνθρωπο για να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παρδαλάκη, ευχαριστώ που μιλήσατε. Τίποτα, να είστε καλά.